Κυριαλέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χερασίμου. Κυριαλέησον. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων επικόμη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτη δε και των δούλων αυτού, Ιωάννου Γεωργίας Εμμανουήλ, πρεσβυτέρου Σοφίας Γεωργίας Ιωάννου, Παναγιώτου Νεκταρίου και Αντωνίου, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και την κόμην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από αρχής λιμού λιμού σημαίων, χωρίς της ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Άκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμη δέσποτε, πτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη. Και το πνεύμα τη σου. Τα σκεφαλά σημών το κυρίω κλείνομαι. Πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέηση ημών. Γνώρισε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου και εξ αυτών πεντάκης κυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τους ήτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη κόμη και νήσο ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανίκυριν ταύτη. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότις ή ο ευλογών, πληθύνων, αγιάζων, τρέφων και συντηρώντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπουμε στην ανάπτυξη του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γλώσσι εκτόχευσαν και πείνασαν οι λέξεις νούμες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Γλώσσι εκτόχευσαν και πείνασαν οι δε εκζητούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός. Αυτών των πανίερων ναών των Αγίων Πανεπίρνων Αποστόλων κατά τον κατανυχτικότατον ετούτων εσπερινών της τοπικής πανημερώσεως. Βιώσαμε μία πεντηκοστή και τούτος μία αναδιάκοπον αποστολική διαδοχή αλλά και αδιάλειπτον προσφοράν της χάριτος του Κυρίου μας για της οπισκοπικής παρουσίας και αρχιερατικής εκπροστασίας.
όπως μαθητέ του Κυρίου. Καθώς τη μεγάλη εκείνη η μέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Πανάγιο Πνεύμα. Και ούτω τρόπος και εμείς λάβαν πετεχάρι του Αγίου Τριαδικού Θεού μας για τον Τιμίο Χειρό. Είμαι θα ευγνώμονες γι' αυτό. Και εις ένδειξη δε αυτών των ευχαριστειών μας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αλλά και νορία μας, σας παρακαλούμε να δεχτείτε ως ελάχιστον δώρον της οικής αγάπης μας και του σεβασμού μας στο σεπτόν πρόσωπό σας, τον Τίμιον τούτου Σταυρών, για να μας ευλογείτε. Της αρσευλογίας δε αυτάς περικλείεται η μεγαλειότητα και η ολότητα της θεϊκής ισχύως, αλλά και η αδιάκοπη πατρική σας φροντίδα και αγάπη, η οποία μας ακολουθεί από την ημέρα της εκλογής σας, αλλά και της ενθρονήσεώς σας στην Αγιωτάτη Μητροπολή μας, ως επίσκοπο και επιμενάρχη μας. Νιώθουμε ασφαλείς και ως μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και στρατευμένη με τον επίσκοπό μας των κοινών της πίστεως αγώναν, ουδε μίαν μπόρα η καταιγίδα δεν πρόκειται να φοβηθούμε, καθώς και ο Κυριός μας, ο συντριπτής αυτής της Αγίας Εκκλησίας, έδωκε τη διαβεβαίωση στον πρωτοκορυφαίον Απόστολο και μαθητή του Πέτρων, ότι πύλε άδου ου κατησχύσου συναυτίσει. Στο μικρό δε των σταυρών, εμείς βλέπουμε σεβασμιότατα ένα μεγάλο σταυρό που φέρεται στους όρους σας, αλλά από την κορυφή του πηγάζει το ανέσπερο φως Αναστάσου. Και λαμπρότατος είναι εξέτη παντού, φωτίζοντας νου και καρδιά κάθε πιστού, που το προσεγγίζει με θείο φόβο, αλλά και με θερμότητα πίστεως. Σας παρακαλούμε δε, να προσεύχεστε για να γίνουμε και εμείς ικανοί αποδέχτες, αλλά και γενναίοι το φρονήματο διπόροι αυτού του Αγίου Φωτός, και πάντα κάτω από την πνευματική σας καθοδήγηση, και ως ενθυμούμενοι και τα λόγια του Αγίου Ιγναντίου του Θεοφόρου που είπε. Η πνευματική πορεία κάθε πιστού, ως πορεία σταυρός σας αλλά και Αναστάσεω, μόνο δια της υπακοής των επίσκοπο τελειού. Για όλα αυτά τα δώρα, τα θεία δώρα που μας προσφέρατε, αλλά και τη χαρά την πεπληρωμένη, μας γεμίσατε, σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, όλα τα έτσι. Ευχαριστώ, παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Εμμανουήλ, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλους τους χωριανούς για την υποδοχή, για το όμορφο και συμβολικό δώρο τους, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Τον ευχαριστώ για τα λόγια του, τα οποία πραγματικά ήταν θεολογικά λόγια. Η Αποστολική Διαδοχή είναι εκείνο το οποίο μεταδίδει από επίσκοπο σε επίσκοπο την Θεία Χάρη, και εμείς, όπως ξέρετε, η κριτική, η Εκκλησία μας ιδρύθηκε από τον Απόστολο Παύλο. Από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη, επιστρέφοντας από τη Ρώμη, όπου είχε πάει εκεί για να δικαστεί μετά την ολοκλήρωση της τρίτης περιοδίας του, τον συλλάβανε στο Ιεροσόλυμα, τον πήγαν στη Ρώμη επειδή ήταν Ρωμαίος πολίτης, τον φυλάκισαν για 2 χρόνια και εν τέλει, χάρη τη Θεού, αφέθη ελεύθερος και επιστρέφοντας για το Ιεροσόλυμα, έτσι προσάραξε στους καλούς λιμένες, στα νότια του νομού Ηρακλείου και κατήλθε και εκήρυξε τον Χριστόν. Το μήνυμα βέβαια του Χριστού στην Κρήτη το πρώτο διεδόθη από Κρητοεβραίους οι οποίοι βρέθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η πρώτη χριστιανή κριτική, όμως ο Απόστολος Παύλος ήταν εκείνος ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού εδώ στην Κρήτη και μάλιστα άφησε ως διάδοχό του και επίσκοπο τον Απόστολο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, από
του οποίου τα χέρια όλοι εμείς οι επίσκοποι μέχρι τις ημέρες μας φέρουμε τη χειροτενία. Είμαστε δηλαδή κρίκοι στην ίδια αλυσίδα, σε αυτή την αλυσίδα της αποστολικής διαδοχής και της κανονικότητας. Ευχαριστώ, Πάτερ Εμμανουήλ, για τα λόγια τα οποία είπατε και παρακαλώ πολύ και εσείς να προσεύχεστε για τον επίσκοπο, όπως και ο επίσκοπος προσεύχεται όχι μονάχα για τον ιερό κλήρο του, αλλά και για τον ευσεβή λαό του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στα Ζένια και είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στην περιοχή και μου αρέσει όλος ιδιαίτερος αυτή η περιοχή. Έχει κάτι μαγευτικό, κάτι συναρπαστικό. Και κυρίως αυτό το οποίο συναρπάζει και προσελκύει στα δικά μας χωριά είναι η χάρη του Χριστού. Γιατί βλέπετε παντού, όπου και να κοιτάξεις το μάτι σου, βλέπεις ένα εκκλησάκι. Βλέπεις ένα εκκλησάκι το οποίο το έκτισε η ευλάβεια και η πίστη των προγόνων μας. Και όπου υπάρχει ένα εκκλησάκι, όπως λένε και οι πατέρες εκκλησίες μας, ημερεύει ο τόπος. Γι' αυτό και εσείς να συνεχίζετε να τα περιποιήσετε, να τα φροντίζετε, έτσι ώστε να στέκουν και να τα βλέπουμε όλοι εμείς που διαβαίνουμε και όλοι οι άνθρωποι που βγουν από εδώ πέρα και να κάνουν το σταυρό τους και να θυμούνται το Θεό και να ελκύουν και από τις εκκλησίες την χάρη και το άκρο μέλλον. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και ένεως έλθε φημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ο Θεός ημών δόξα. Χριστός αληθινός ο Θεός, πρεσβείς Παναχράμου και Παναμόμο για την πρόσωπη. Δυνάμει τιμού και δόπιου σταυρού προστασίες των τιμών και πουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ωραία, τριάζει, έρθει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.